Τι πιο χαμηλέ θερμοκρασίε του φετινού χειμώνα κατέγραψαν η Σουηδία και η Φιλανδία, με τα θερμόμετρα να δείχνουν μείον 40 βαθμού Κελσίου, καθώ ένα κύμα πολικού ψύχους σαρώνει τι σκανδιναβικέ χώρε. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Κιβίκιοκ της Λαπωνία, ο υδράργυρος βούτηξε στους μείον 43,6 όπως ανέφερε την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου το Μετεωρολογικό Ινστιτούτο SMHI στην πλατφόρμα X. Είναι η χαμηλότερη θερμοκρασία που είχαμε ως τώρα τον φετινό χειμώνα και το ψύχος θα συνεχιστεί στα βόρεια, δήλωσε ο μετεωρολόγος Νίλς Χολκμβίστ του Σουηδικού Κρατικού Δικτύου SVT. Το κύμα ψύχου και το χιόνι προκάλεσαν χάουσις μετακινήσει σε ολόκληρη την περιοχή περιλαμβάνωμένη τη Νορβηγία, όπου έκλεισε ένα αυτοκινητόδρομος στα νότια και τα πορθμία ανέστηλαν τα δρομολόγια του. Ο Οργανισμό Σιδηροδρόμων τη Σουηδία ανέφερε ότι το ψύχο προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των σειρμών στον αρκτικό βόρα τη χώρα. Στη γειτονική Φιλανδία η χαμηλότερη θερμοκρασία αυτού του χειμώνα καταγράφηκε νωρίς την 3η -2 Ιανουαρίου στην πόλη Ηλιβιέσκα, στα βορειοδυτικά, με τον υδράργυρο να δείχνει μείον 37,8 βαθμού και τους μετεωρολόγους να προβλέπουν πτώση κάτω των μείων 40 βαθμών Κελσίου εντός της εβδομάδας. Στο και οι θερμοκρασίες αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ μείων 15 και μείων 20 βαθμού Κελσίου. Στην πόλη Αρένταλ της Νότιας Νορβηγίας τα σχολεία παρέμειναν κλειστά την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου, καθώς οι αρχές δεν μπόρεσαν να καθαρίσουν τα πεζοδρόμια από το χιόνι.